Άκουσε με, κοπέλα μου. Είμαι 72 χρονών. Να τα χιλιάσετε. Δεν είχα φτάσει να σε καλά στα 45 μου ακόμα. Ο άντρας μου ήταν 50. Α. Δεν είχε στήσει, να το πω έτσι, σαν χωριάτικα. Ναι. Εγώ κάθισα πιστή στον άντρα μου. Έχω τρία παιδιά. Έγινα και γιαγιά. Έπρεπε εγώ να βρω φίλο να προσβάλλω τα παιδιά μου. Σε παρακαλώ, πες μου. Όχι, δεν έπρεπε και κάνατε πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό είναι μία ιδέα στο μυαλό. Τα παιδιά μου, μετά που μεγαλώσανε, πήγανε για δουλειά. Mm-hmm. Ξέρεις τη δουλειά που θα πηγαίνανε τη γιαγιά τους, τη μαμά τους. Δηλαδή, θα πρόσμενα την οικογένειά μου, τους γονείς μου, πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά αν είχατε ερωτευτεί. Γιατί ο έρωτας, ξέρετε, είναι τυφλός και κεραυνοβόλος και σου έρχεται το βρουτζάς down εκεί πέρα που λες εγώ έχω κλείσει σαν γυναίκα ή σαν άντρας, γιατί ναι, είμαι στο σπίτι μου. Αν είχατε ερωτευτεί, τι θα κάνατε? Γιατί η Νικολέτα μας είναι ερωτευμένη. Ερωτευμένη με τι είναι, με τα λεπτά? Αυτός καλά κάνει, αυτή είναι χαζή, αυτός είναι έξυπνος. Της τρώει, καλά πίνει, καλά κάνει. Αυτή τι κάνει. Ο εραστής δηλαδή, την εκμεταλλεύεται, εσείς πιστεύετε? Βέβαια την εκμεταλλεύεται. Τι συμβουλή την εκμεταλλεύεται, κορίτσι μου. Τι συμβουλή τη δίνετε, γιατί θα μπορούσε να είναι παιδί σας? Τι έχει συμβουλή? Παιδάκια. Έχει δύο παιδάκια. Δύο. Λοιπόν, να τα χαίρετε και να μαζευτεί στο σπίτι με τα παιδιά της. Αυτό της λέω. Να μαζευτεί στο σπίτι, τα παιδιά της προσβαίνει. Και τον εαυτό της. Τον εαυτό της. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή η κυρία Μαρία βλέπω μακριά, δεν εκμεταλλεύεται κανείς την κυρία αυτή. Η κυρία αυτή εκμεταλλεύεται δύο ανθρώπους. Τον έναν επειδή έχει λεφτά, το χρήμα, και ο άλλος επειδή περνάνε καλά. Δηλαδή, ναι, παλικάρι μου. Ναι. Αυτή δεν είναι θύμα, είναι ο θήτης. Έχει βάλει δύο ανθρώπους δίπλα της, ναι, που τους εκμεταλλεύεται όπως θέλει εκείνη. Δηλαδή, μην αποτρελαθούμε ξαφνικά. Ο κύριος, ο άλλος που είναι ο εραστής, δεν πήγε με το ζώο και ζηπέ. Καλά περνάει αυτός. Καλά περνάει. Τι καλά περνάει γι' αυτό. Κυρία Μαρία, εσείς με την εμπειρία σας, θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί είσαστε μία έμπειρη γυναίκα και έχετε περάσει κι εσείς όλα αυτά. Και γιαγιά. Και γιαγιά, να χαίρεστε και τα εγγόνια σας και τα παιδιά σας και όλη την οικογένεια. Υγεία πάνω απ' όλα. Θέλω να μου απαντήσετε στο εξής. Ναι. Μήπως και ο σύζυγος την απατά την Νικολέτα και είναι δικαιολογία η δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ? Τόσο αυτό πολύ δεν προλαβαίνει, ξέρω. Δηλαδή τι είναι, ας πούμε. Εγώ για τον σύντροφό μου ήξερα ότι δεν μπορούσε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Παραπέρα για τον κύριο αυτό, μπορούσε αυτόν, γενικά δεν το ή ξέρω. Μαζί σας. Όχι, βιολογικά. Ορίστε. Βιολογικά. Βιολογικά. Ήταν βιολογικό, τέλος πάντων, οργανικό το θέμα. Είχε κάποιο πρόβλημα. Σεξουαλικό πρόβλημα. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούσε. Δεν το έχει πει όμως ο σύζυγος της Νικολέτας ότι έχει σεξουαλικό πρόβλημα. Νικολέτα μου, μας ακούς? Βεβαίως. Έχει πει ο σύζυγός ότι έχει σεξουαλικό πρόβλημα? Όχι, δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Δεν προλαβαίνει. Το πρόβλημά του είναι ότι δεν προλαβαίνει και έχει αλλιερωμένη τη δουλειά του. Μισό λεπτό και λίγο. Ο σύζυγός σας δεν προλαβαίνει 7 μέρες τίποτα καθόλου? Ούτε μία ώρα? Να πάτε κάπου, να πείτε ένα καφέ? Για πολλά χρόνια. Ψέματα, αποκλείεται. Να σας πω τώρα, επειδή προφανώς... Άρα μήπως απατά. Όχι, απλά νομίζω ότι η κυρία Νικολέτα... Ψέματα. Αυτό λέει η κυρία Μαρία, ότι μήπως απατά και ο σύζυγος. Όχι, λέει, πόσο χρονών είναι ο σύζυγος, πόσο χρονών είναι? Πόσο είναι? Στην ίδια ηλικία με μένα. Ωραία, μικρός είναι. Αποκλείεται, αποκλείεται. Άρα τι γίνεται? Από τη δουλειά. Όχι, από τη δουλειά. Άρα πέφτει, ωραία. Κρατάμε το τελευταίο που μας είπατε, κυρία Μαρία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, κοπέλα μου. Καλή εκπομπή να έχεις. Καλά να πάτε στην εκπομπή σας να σας βλέπουμε. Παναγία μου και Χριστέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με τις ευχές σας. Να σου πω κάτι. Πάμε τώρα στην κυρία Ρούλα. Κυρία Ρούλα μου, τι ωραίο όνομα. Μ' αρέσει το Ρούλα. Μου θυμίζει και τη Ρούλα Κορομιλά. Κυρία Ρούλα. Ναι, σας ακούω. Τι κάνετε? Εμείς. Εγώ είμαι καλά, αλλά τα νεύρα μου έχουν γίνει τσατάλια. Είμαι 25, πώς το λένε, χρόνια. Είμαι 22 χρόνια χωρισμένη. Α, ωραία, ωραία, τέλος πάντων. Εννοώ ότι για ναι. Για να χωρισμένη είχε ένα λόγο. Εντάξει, ναι. Ναι. Για πείτε μας τη δική σας ιστορία. Τη δική μου ιστορία, ήμουνα 19 χρονών. Ναι. Δεν είχα σχέσεις με κανέναν. Ναι. Μου κάνανε ένα προξενιό και τον επήρα. Ναι. Άλλες εποχές. Α, κάτσε, γιατί ακούω και την τηλεόραση. Ναι, χαμηλώστε τον ήχο της τηλεόρασης. Χαμηλώστε. Ήμουνα μοναχοκόρη, μοναχοπέδι, με εκατομμύρια. Oh,
Ναι. Με πει, αρεβωνιάστηκα αυτόν. Ναι. Ήτανε καλός, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Mm-hmm. Ναι, μέχρι αλλά... που μπήκε μία ελεηνή μουμια και έκανε σχέσεις. Α, και σας απάτησε αυτός. Με τη δουλειά του. Αρχαιολόγος. Όχι, φαντάζομαι. Η κυρία τι ηλικία είχε όμως. Ποια? Η ελεηνή μουμια. Η μουμια. Ναι. Η μουμια είχε την ηλικία τότε τη δικιά μου και πιο μεγάλη. Συγγνώμη, η κυρία όμως η άλλη. Τι παραπάνω είχε από εσάς και σας κόλλησε. Τίποτα. Ένα ζουμπάς, ένα σουρακοτάγκος πανέβαινε στα δέντρα. Έτσι ήτανε. Κυρία Ρουλαμού. Κυρία Ρουλαμού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είσαστε έξαλλοι γιατί έχετε περάσει και εσείς αυτά που έχετε περάσει. Αλλά είσαστε ακόμα έξαλλοι μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Μου έλεγε όλο ψέματα, ξενυχτούσε ότι είχε τάχα μου δουλειά. Ναι. Μου φάγε 50 εκατομμύρια. Τα παιδιά ούτε ενδιαφέρθηκε καθόλου αν παντρεύτηκαν, αν έκανα εγγόνια και. Αλλά εγώ είμαι κυρία του εαυτού μου. Μπράβο 20 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Συμπράβο σας. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς σας έφαγε 50 εκατομμύρια, δηλαδή εσείς γιατί τα δώσατε. Γιατί δώσε με εκείνο, δεν μας ενδιαφέρει τα 50 εκατομμύρια που έφαγε. Την απατούσε τη γυναίκα. Μας τα διαφέρουν όλα, δηλαδή. Όχι, είναι ένα συνδυασμό παραγόντων. Λοιπόν, και τι έγινε, κυρία Ρουλά, πείτε μας τελικά χωρίσατε, τι το κάνατε. Έχω χωρίσει εδώ και 22 χρόνια. Γεια σας, τον είμαι στείλατε. Είμαι κυρία του εαυτού μου, δεν έχω κανένα, έχω τη σπιταρόνα μου. Ω, ζωάρα λέγεται αυτό. Και είμαι μία χαρά. Είσαστε αρχόντισα, κυρία Ρουλά. Και με τη σύνταξή σας, του πάνω. Μπράβο σας.